Πρώτη ερώτηση. Τι γνωρίζετε για τη διάσκεψη της Γιάλτας. Χώρος. Γιάλτα της Ουκρανίας. Χρόνος. Φεβρουάριος του 1945. Συμμετείχαν. Ο πρόεδρος των ΙΠΑ ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης Στάλιν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Τσόρτσιλ. Αποφάσεις. Συμφώνησαν να απαιτήσουν την παράδοση της Γερμανίας και να ιδρύσουν έναν διεθνή οργανισμό προάσπισης της ειρήνης. Η και η Βρετανία Αναγνώρισαν τι φιλοσοβιετικέ κυβερνήσει που είχαν αναλάβει την εξουσία στι χώρε της Ανατολική Ευρώπη όπου και βρίσκονταν σοβιετικά στρατεύματα. Δεύτερη ερώτηση. Τη γνωρίζετε για τη διάσκεψη του Πότσταμ, Χώρος. Πότσταμ, προάστιο του Βερολίνου. Χρόνο: Καλοκαίρι του 1945. Αποφάσεις. Συμφωνήθηκε η διέρεση τη Γερμανία σε τέσσερι ζώνε κατοχή: Αγγλική, Γαλλική, Αμερικανική και Σοβιετική. Το Βερολίνο τέθηκε υπό κοινό έλεγχο. Τρίτη ερώτηση. Τι ήταν οι λαϊκές δημοκρατίε τη Ανατολική Ευρώπη. Λαϊκέ δημοκρατίε ονομάστηκαν τα καθεστώτα που ήταν παρόμοια με το Σοβιετικό καθεστώ και που εγκαθιδρύθηκαν μέχρι το 1950 στι χώρε που βρίσκονταν υπό Σοβιετικό έλεγχο: Ανατολική Γερμανία, Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Τσεχοσλοβακία. Σε αυτά τα κομμουνιστικά κόμματα, που κατέλαβαν την εξουσία, επέβαλαν εκτεταμένε κρατικοποιήσει. Τέταρτη ερώτηση. Σε ποιους τομεί σημείωσαν επιτυχίε οι λαϊκές δημοκρατίε. Σε αυτέ τι δημοκρατίε σημειώθηκαν επιτυχίε. Στον βιομηχανικό τομέα. Στην οργάνωση συστημάτων υγεία και εκπαίδευση. Στη βελτίωση τη θέση τη γυναίκα. Πέμπτη ερώτηση. Ποια προβλήματα εμφανίστηκαν στι λαϊκές δημοκρατίε. Εμφανίστηκαν όμω σημαντικά προβλήματα. Τα κομμουνιστικά κόμματα διαχειρίζονταν μονοπωλιακά την εξουσία. Η δυνατότητα ελεύθερη έκφραση πολιτικών απόψεων ήταν περιορισμένη. Οι διώξει αντιφρονούντων αποτελούσαν συχνό φαινόμενο. Ο στενό έλεγχο τη αγορά από το κράτο προκαλούσε συχνά ελλείψει σε καταναλωτικά αγαθά. Παρά την έντονη κριτική που ασκήθηκε στο καθεστώ μετά τον θάνατο του Στάλιν, 1953, δεν άλλαξε ουσιαστικά η κατάσταση. Ω αποτέλεσμα τη δυσαρέσκεια εκδηλώθηκε σειρά εξεγέρσεων στην Ανατολική Ευρώπη, ορισμένε από τι οποίε αντιμετωπίστηκαν με την επέμβαση Σοβιετικού στρατού. Έκτη ερώτηση Τι γνωρίζετε για τι ιδιαίτερε περιπτώσει τη Γιουγκοσλαβία και τη Αλβανία. Γιουγκοσλαβία. Είχε κομμουνιστική κυβέρνηση, αλλά το 1948 ήρθε σε σύγκρουση με τη Σοβιετική Ένωση και ακολούθησε ένα δικό τη σοσιαλιστικό δρόμο. Αλβανία. Είχε κομμουνιστική κυβέρνηση και αφού συνδέθηκε με τη Γιουγκοσλαβία, τη Σοβιετική Ένωση και την Κίνα, επέλεξε τελικά την πλήρη απομόνωση. Εύδομη ερώτηση Τη γνωρίζετε για το σχέδιο Μάρσαλ. Το πρόγραμμα Μάρσαλ ήταν ένα πρόγραμμα οικονομική ενίσχυση τη Ευρώπη, με 13 περίπου δισεκατομμύρια δολάρια, που είχε ω στόχο να αποτρέψει το ενδεχόμενο κατάρρευση του οικονομικού και κοινωνικού συστήματο τη Ευρώπη, εξαιτία των τεράστιων απολειών που προκάλεσε ο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όγδοο η ερώτηση. Ποια ήταν η αντίδραση τη Ρωσία στο σχέδιο Μάρσαλ. Η Σοβιετική Ένωση κατήγγειλε το σχέδιο Μάρσαλ ω μια μορφή επέμβαση στα εσωτερικά των ευρωπαϊκών χωρών και πίεσε τι λαϊκές δημοκρατίε να μην το δεχτούν, όπω και έγινε. Πάντω, στην Ευρώπη τα αποτελέσματα φάνηκαν γρήγορα, καθώ, από το 1948 ακόμη, η παραγωγή και το εμπόριο είχαν επανέλθει στα προπολεμικά επίπεδα. Ένατη ερώτηση. Τι είναι το κράτο πρόνοια. Το κράτο πρόνοια είναι μια μορφή κράτου που επιδιώκει να εξασφαλίσει ικανοποιητικό επίπεδο ζωή σε όλου του πολίτε με την παροχή δωρεάν υπηρεσιών υγεία, εκπαίδευση, στέγαση, την εξασφάλιση του δικαιώματο τη εργασία και τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση των ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων. Τα κράτη τη Δυτική Ευρώπη, επηρεασμένα και από την κοινωνική πολιτική των λαϊκών δημοκρατιών τη Ανατολική Ευρώπη, προχώρησαν με τα πολεμικά. Σε παροχέ προ του πολίτε του, με αποτέλεσμα, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η κοινωνική ασφάλιση και η εκπαίδευση να γίνουν σύντομα κτήμα εκατομμυρίων ανθρώπων. Δέκατη ερώτηση. Γιατί εκδηλώθηκαν κινήματα αμφισβήτηση στη δεκαετία του 60. Η δυτική κοινωνία εξελίχθηκε μεταπολεμικά σε μια κοινωνία έντονα καταναλωτική, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν, προ το τέλο τη δεκαετία του 1960, κινήματα, όπω η ΧΥΠΙΣ και το κίνημα του Μάη του 1968 στη Γαλλία τα οποία αμφισβήτησαν τον αστικό τρόπο ζωή και αναζήτησαν εναλλακτικού τρόπου οργάνωση τη κοινωνία. Ώρα να παίξουμε το κουί τη ενότητα.